Στην Ιωάννα Τσιβάκου, καθηγήτρια του Παντίου Πανεπιστημίου, απονεμήθηκε το βραβείο Φωτέα στην Καλαμάτα. Η εκδήλωση έγινε στο Ιστορικό Δημαρχείο με την παράλληλη ανακοίνωση των αριστούχων φοιτητών που κέρδισαν τις υποτροφίες που είχε θεσπίσει ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στη μνήμη του Παναγιώτη Φωτέα. Καθιέρωσαν αυτό το βραβείο, το Πανελλήνιο βραβείο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Δήμο Καλαμάτας. Υπάρχει μια επιτροπή από εξέχουσες πνευματικές προσωπικότητες, εξαιρώ τον εαυτό μου γιατί μετέχω ως Δήμαρχος Καλαμάτας, οι οποίοι κάθε χρόνο κρίνουν βιβλία. 20 χρόνια μετά, η αγάπη με την οποία είμαι σε μια περιβάλλει τη μνήμη του Παναγιώτη Φωτέα, μας τιμά και μας συγκινεί. Μας τιμά ακόμη περισσότερο η διαπαραταξιακή, αλλά κυρίως η λαϊκή αποδοχή και μάλιστα σε μια εποχή έξαρσης των κοινωνικών παθών και γενικότερης απαξίωσης των πολιτικών θεσμών. Η κυρία Τσιβάκου πήρε το βραβείο από τον Δήμαρχο Καλαμάτας και φανερά συγκινημένη μίλησε για το βιβλίο της «Ατομικισμός και φιλία, η ταυτότητα των νέων Ελλήνων». Το βιβλίο, όπως είπε ο εισηγητής της Επιτροπής, αναφέρεται κυρίως σε μια έρευνα που έκανε στους νέους ανθρώπους, ξεχωρίζοντας δύο έννοιες πολύ κρίσιμες που ανέπτυξαν τα ίδια τα παιδιά. Καταρχάς, η έρευνα αφορούσε τους νέους, αλλά τους μορφωμένους νέους της Ελλάδας και μάλιστα παιδιά αστικών οικογενειών. Στάθηκα σε αυτό το περιορισμένο κοινωνικό στρώμα, διότι συνήθως από αυτό το στρώμα προέρχονται τα ηγετικά στελέχη της κοινωνίας μας, συνήθως. Παρούσα στην εκδήλωση αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ελένη Αλιφέρη, που σημείωσε ότι τόσο ο Παναγιώτης Φωτέας όσο και ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος υπήρξαν προσωπικότητες που άνοιξαν δρόμους για το μέλλον. Όχι μόνο για την εποχή που έζησαν και τη χαρακτήρισαν, και αυτό είναι φανερό, είναι γνωστό σε όλους, αλλά και για το ότι άνοιξαν δρόμους και συνεχίζουν να εμπνέουν και να καθορίζουν και να χαρακτηρίζουν και το μέλλον αυτής της περιοχής. Οι μαθητές που πήραν τις υποτροφίες παρέλαβαν τις επιταγές τους κερδίζοντας το χειροκρότημα.